Είμαστε στο Dance Club. Τρίτη πια. Στις 1.30 πέρασε η Δευτέρα 13 Μαΐου. Κάναμε τους αγώνες που ήταν να κάνουμε. Μια ιδιαίτερη Δευτέρα. Για τον λόγο... Ας μου γίνει να δείξεις. Μια ιδιαίτερη Δευτέρα. Για τον λόγο ότι... Ενώ ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν 5 αγώνες, γίνανε τελικά 6. Φιλοξενήσαμε εδώ και τους Hawks, που θεωρητικά παίζανε εντός έδρας. Με εμάς, με τον Πανιόνιο. Οι Hawks, οι οποίοι δυστυχώς ήταν η ομάδα, μία από τις ομάδες που πλήρωσε το άσχημο νέο γεγονός της χρονιάς, ότι έκλεισε το Hawk Cafe, ένα μαγαζί που αναφερόταν στα βελάκια, και χάσανε την έδρα τους. Και με συνέπεια να βρούνε στέγη στον Αποστόλη, στον Πασπαλά, στο Καλτ. Αλλά το πρόγραμμα είχε βγει, οι ομάδες πολλές φορές δεν μπορούν να φιλεξονηθούν εκτάκτως οι Hawks εκεί, οπότε και αυτή την αγωνιστική ήρθαν εδώ να παίξουν, έχουν πάει και σε άλλα καταστήματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια παρέθεση, είναι τα άσχημα αυτά, να κλείνουν μαγαζιά που αφορούν το χώρο μας. Δευτέρα λοιπόν, 6 αγώνες και είμαστε εδώ με τον Νίκο τον Ζαχαρόπουλο. Γεια σου ρε Νικόλα, για να σχολιάσουμε την αγωνιστική. Θα σχολιάσω την αγωνιστική, αλλά εγώ θα ξεκινήσω να σχολιάσω πρώτα αυτό που είπες, ότι κλείνουν καταστήματα που αφορούν darts. Και ευτυχώς υπάρχουν καταστήματα, ακόμα και μαγαζιά, που μπορούν να απορροφήσουν αυτές τις ομάδες. Και δεν είναι μόνο οι Hawks. Να θυμίσω ότι έκλεισε ένα μαγαζί το Crystal και η ομάδα του Crystal πυραμιδική άδεια για να παίξει εδώ. Και θεωρώ ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να δουν οι σύλλογοι. Γιατί όσο όμορφες και αν είναι οι Δευτέρες εδώ, γιατί θεωρώ ότι έχουν γίνει όμορφες οι Δευτέρες εδώ, με τους πολλούς αγώνες, με τις πολλές ομάδες, θεωρώ ότι ήταν ένα από τα όνειρά μου να ζήσουμε Δευτέρες οι οποίες οι παλαιότεροι μου έχουν περιγράψει ότι γινόντουσαν στα μαγαζιά. Και ήταν ένας από τους στόχους του μαγαζιού να μπορέσει να φτάσει στον τάση ένα επίπεδο να βρίσκονται ανθρώποι κάθε Δευτέρα που έχουν χρόνια να βρεθούν ή μήνες να βρεθούν και να βλέπεις ανθρώπους μεταξύ τους να μιλάνε έξω στον δρόμο την ώρα που δεν παίζουν. Εγώ όσες φορές το έχω ζήσει, όσες Δευτέρες έχω ζήσει αυτό το πράγμα εδώ, το θεωρώ για μένα και για το μαγαζί μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια για να σας ρωτήσω μετά. Για την απουσία σου θα μιλήσουμε λίγο, γιατί έλειπες τόσο καιρό και γιατί αν θα σε έχουμε από εδώ και πέρα κοντά μας. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τα παιχνίδια. Να μου πεις, ξέρω ότι δεν τα παρακολούθησες όλα, εντάξει, αλλά να μου πεις, είχαμε το πρώτο παιχνίδι, έγινε στον έξω στόχο και οι old timers του Παναγιώτη Βαζέου υποδέχτηκαν τους Thunder Darts. Δηλαδή τον Αθανασόπουλο, τον Τζόναθαν, το Φιλιππαϊδάκη, τα κορίτσια, τη Μέρη την Παπαδοπούλου και λοιπόν τη Χαρά. Ποιος κέρδισε εκεί. Ήθανε χ. Εντάξει, δυνατό παιχνίδι. Νομίζω ότι στη ομάδα του Βαζέου είναι και ο Παναγιωτάκης. Παναγιωτάκης πρώτο βιολί. Από τους παλαιότερους πελάτες του μαγαζίου, τους φίλους μας πια. Και από όλο και ήθανε χ με τον Παναγιωτάκη. Περίεργο. Δεν έπαιξε καλά. Αυτό σου φταίει. Εντάξει. Έχει αυτογνωσία πάνω για τέξη. Αν δεν παίζει καλά, το λέει. Δεν έχει πρόβλημα. Αυτό ήταν ο πρώτο αγώνα. Ο δεύτερο αγώνα ήταν εδώ, στο στόχο 1, στην έδρα των Σέντς, του Σωτήρη Σάντα. Οι Σέντς υποδέχτηκαν του Reapers του Πέτρου του Πλατσέου και χάσανε. Οι Σέντς. Ναι. Δεν τον πειράζει ο Σωτήρη αυτό. Παίζει βελάκια για άλλου λόγου. Για να καταλάβει κανεί Σωτήρη πρέπει να εντρυφήσει στο θέμα Σωτήρης. Ναι, όντως ρε φίλε. Ισχύει αυτό, είναι μια... Είναι προσωπή. Θέμα ολόκληρη κατηγορία ο Σωτήρης. Είναι κατηγορία ο Σωτήρης. Είναι αδερφός μου εμένα, να ξέρεις, ο Σωτήρης. Τον γουστάρω πολύ. Και η Σέντζ είναι μια ιστορική ομάδα. Και η Ρίπερς είναι πολύ παλιά ομάδα. Παίζανε δύο από αυτούς τους δεινόσαυρους που λέει ο Παναγιωτάκης. Έχουμε πει το Σάντα, έχουμε πει το Βαζέο. Ένας από αυτούς ήταν και εθνικός. Μάλιστα ήρθε και μου είπε ότι. Την κάναμε λίγο. Είχα ωραία κουβέντα μαζί του. Είναι πολύ καλό παιδί. Και είχε και μαγαζί με βελάκια παλιά. Ναι. Πάντως επειδή έζησε και αυτό στην κατηγορία γάμα εθνική, είχαμε πολλά κοινά να πούμε. Καλά, τη ζήσατε φέτος. Συζήσαμε πολύ ώρα. Ναι. Να πούμε αυτά τώρα μετά.
Στο στόχο 3 είχαμε το Hawks Πανιόνιος, κέρδισε ο Πανιόνιος εύκολα 15-5. Γι' αυτό τι να πεις, το παρακολούθησες. Τι πάει δεν είναι εύκολο, το κάνεις εύκολο. Ναι. Εγώ έπαιξα ένα διπλό με τον Τόμ και το πήρα, γιατί σαν διπλά με τον Τόμ είμαι ανίκητος. 100%. Δηλαδή η στατιστική το λέει. 100%. Δεν το λέω εγώ. Ναι. Εντάξει, Hawks θα μας, το οποίο είπα το πάρουμε για να πάμε την άλλη Κυριακή στους συμπαθείς, την Δευτέρα, στους συμπαθείς Wolf. Wolfpack. Με τους Wolfpack παίζουμε. Ναι. Εκτός. Έχω σκοπό να αλλάξω το ταξίδι μου για την Go τη Δευτέρα. Για το κάνω Τρίτη για να είμαι παρόν εδώ. Αλήθεια. Το έχεις δει σοβαρά αυτό το μάτς. Το έχω δει σοβαρά γιατί η Wolfpack ναι, πάντα ήταν ένας αντίπαλος ο οποίος χαιρόμαστε να παίζουμε. Ναι. Από τις πρώτες ομάδες που μαγαζιού. Νομίζω η πρώτη. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εδώ όταν κλείσανε πρώτες ομάδες, δεν ξέρω ποια είναι η πρώτη. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Συμπαθή παιδιά, αλλά θα τα κερδίσουμε. Να σου πω κάτι τώρα. Δίπλα στον 4 έγινε το Elite Extreme Pistols και κερδίσανε τα πιστόλια. Τα Extreme χάσανε Elite. Ναι, η Elite χωρίς τον Χρήστο Παπαδόπουλο που είναι στην Ήδρα χάσανε. Με Μουλάγγελη, αυτό με... Αυτό δεν το είδα. Με Τζον Μάικ, χάσανε. Αυτά Extreme αυτό Pistols. Αυτό ήταν έκπληξη. Ναι. Επηρεάζει βαθμολογία αυτό. Όχι. Απλά δείχνει μια δυναμική για τα πιστεύω. Η εξτύπηση πίστος χρειαζόταν την νίκη. Είναι Τρίτη. Μένουν Τρίτη. Νίκη, μένουν... κοίταξε, μένουν Τρίτη γιατί και οι Lions παίξανε με τους Crystal και τους κερδίσανε. Μήπως έγινε εκεί κάποια... Όχι. Δεν πάω να το πιστέψω αυτό για τους Elite. Όχι, όχι. Βέβαια, και εγώ δεν το νομίζω. Όχι, χάσανε τον αγώνα. Ένα διάφορο μάτς το οποίο... Από αυτά τα διάφορα που λες πάω να παίξω γιατί με νοιάζει θα κερδίσω. Δεν νομίζω. Για να ξεσηκώσουν και το Μουλάν και το Τζον, θέλαν να το κερδίσουν. Ναι, ήταν και ο Τζον και ο Μουλάν και εδώ, τσίδα όλου. Ναι, και ναι. Χάσανε. Χάσανε. Μάλιστα. Και στον 5 έπαιξε ο Crystal Lions of South. Κέρδισαν οι Lions. Τα λιοντάρια έπαιξε ο Κουστούριτσα. Αλλά δεν πήγε καλά, λέει. Κύριε Σλέγκ, κάποια στιγμή. Θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Έχω. Αυτό θα. Δεν ξέρω, είναι. Κουστούριτσα. Είναι η ώρα να το πούμε τώρα αυτό. Με σίγμα είμαι Αλβανός, ψεύτικος. Ο Κουστούριτσα, αν πρέπει να το συζητήσουμε, ναι, ήταν ένα θέμα της χρονιάς. Δεν έχω ακόμα καταλάβει και δεν μου είχε εξηγήσει κανείς πώς έφυγε από εμάς. Λέει ψέματα σε όλους. Λέει, όποιος λέει ρωτήσει, του έχει πει άλλη δικαιολογία. Άλλοι μου λένε για ένα βράδυ το οποίο ποτίστηκε με αλκοόλ και... Αμαρτωλού. Άλλοι μου λένε διάφορα, άλλοι μου λένε εσύ τον έστειλε, δεν ξέρω. Εγώ! Θα το στείλω τώρα, ρε, ξέρεις τι κάνεις. Κατηγορήθηκα ότι εγώ τον έδιωξα κάποια στιγμή. Εσύ τον έδιωξες. Γιατί εσύ τον έδιωξες, έτσι σκληρό, αφεντικό. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ίσως επειδή έκλεισα τα 50 προχθές και ξέρω, δεν θυμάμαι. Έκλεισες τα 50, ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Το θέμα Κουστούριτσα. Ακόμα δεν είναι ένα άλλο μυστήριο. Κουστούριτσα σήμερα κάποια στιγμή το βράδυ περνάει. Ίσως ο ίδιος βγει και δώσει μια συνέντευξη κάποια στιγμή για αυτό το. Ναι, θα μας ταράξει το ψέμα. Δεν υπάρχει κάποιος να σου πει αλήθεια. Οπότε καταλαβαίνω. Είναι ο Κουστούριτσας, θα σου πει το πιο ωραίο ψέμα. Θα λες μου έχει πει την αλήθεια και θα έχει πει μια αλήθεια σε σένα, μια αλήθεια τίποτα. Εντάξει. Εσύ τον έζησες καλύτερα γιατί μείνατε μαζί στον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Ναι. Βέβαια σε ρώτησα πρώτα. Ναι, με χαρά είναι από τον Κουστούριτσα, φίλος μου. Και εσύ θα μας πεις περισσότερα τώρα, τι ψέματα. Σου πω τώρα, ας τον ύπνο του λέει ψέματα. Δεν πέφτα νεκρός, εγώ μεγάλος άνθρωπος, δεν καταλαβαίνω. Τι έκανες τον ύπνο του Κουστούριτσας. Έμαθα ότι δεν του άρεσε το καναπές. Δεν του άρεσε ο καναπές. Ήθελε να πάρει το κρεβάτι, πάω εγώ στο καναπέ. Αλλά δεν έγινε. Αλλά... Η ιεραρχία επικράτησε. Ας σου πω το χειρότερο, ας πω τώρα για αυτό, ναι. Σήμερα περνάει βραδιά, αρχίζει, είχε αεραιώσει λίγο ο κόσμος. Κάθομαι εκεί που κάθεται στο σκαμπό, εκεί πέρα το σκαμπό μου, το σκαμπό σου που γίνεται σκαμπό μου, τα λείπεις. Ναι. Και τον κοιτάω και του λέω Κουστούριτσα πώς πήγε. Και τι μου λέει. Έρχεται απογοητευμένος και μου λέει δεν ξέρω. Λέω μαλάκα τι έγινε. Λέει δεν μπορούσα να σταυρώσω βελάκια σήμερα. Του λέω δεν με νοιάζει του λέω αγόρι μου, τι βελάκια έπαιξες, πώς πήγαν οι φωτογραφίες στα βίντεο. Και μου αυτός μου είναι για τα βελάκια ρε μαλάκα και εμείς αυτό το πληρώνουμε. Ποια μέρα έλειπες και ήμουν εγώ και παίζαμε με αυτούς και σου είπα ότι προκάλεσε. Δεν ξέρω, προκάλεσε. Θα ήταν εξαναβολής ο αγώνας. Προκάλεσε. Είναι προκλητικός. Και σου το είπα και στο τηλέφωνο. Είναι προκλητικός ρε φίλε. Πάντως για αυτό το σκαμπό τώρα που είπες, όταν το έφερα αυτό εγώ το σκαμπό, έφαγα το βρίσιμο της αρκούδας. Ναι, γιατί έχει ένα μπαρόκ στυλ,
Το οποίο δεν άρεσε σε κανένα, αλλά εμένα μου άρεσε και το έφερα. Και από τότε δεν άρεσε εκεί το και κάθεστε όλοι. Είναι ξεκούραστο σκαμπό αυτό. Αλλά γενικά, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν παίζει ρόλο. Εντάξει, τώρα το μαγαζί είναι θεματικό, δεν πειράζει να είναι και το τέλειο το πιο μικρό. Πόσο θεματικό είναι το μαγαζί. Έχει γίνει πολύ θεματικό. Παρά έχει γίνει θεματικό εδώ. Λοιπόν, έχουμε άλλο έναν αγώνα. Στο τελευταίο στόχο νούμερο 7 έπαιξα οι Wolfpack. Οι Wolfpack δεν παίζουν στο άλλο στόχο. Με του Darts and Furious και κερδίσανε οι Wolfpack. Οι Darts and Furious είναι οι δικοί σου. Ήταν όλοι. Όλοι εκτό από το Βαγγέλη που έφυγε από τη ζωή. Τώρα σχολάστε. Ποιος κέρδισε η Γούλφα. Είναι αδιάφορο το μάτι μεταξύ μας τη Δευτέρα. Ε. Είναι θέμα γοήτρου ποιο κέρδισε. Ναι, δεν κρίνεται κάτι φοβερό. Εντάξει, έχω μιλήσει και με τον Νίκα πάντως εγώ. Θα μας παίξει η διετησία καλά. Δεν θέμα διετησίας. Θα ακυρώσουμε κάποιες ομάδες από πάνω μας. Που έχουν κάνει θα βρεθούν οι παραβάσεις και επιτέλους θα. Και ίσως ανέβουμε δύο θέσεις. Θα τιμωρηθούν. Πάμε κατευθείαν στην πρώτη εθνική. Ναι. Τα ξέρετε από τον Πανίλο. Η μία ομάδα είναι του Σπύρου, του Κατσούφρυ. Αυτή θα κάνει. Τα Σούρμενα, μάλλον. Αυτά απαταιώνε. Μαλάκα τσαγαλά τώρα. Μαγαρελίτσα, όλοι οι λογιστέ είναι εκεί. Απαταιώνε, όλοι οι λογιστέ. Όχι τώρα. Μαγαρελίτσα, αλλά λογιστέ είναι. Δεν πάμε επαγγελματικά. Όχι. Ναι, τώρα τον πείραξε που παγιά τον κλάδο. Έχουμε και κοινό. Έχουμε και κοινό. Πάει ο Ταγκής. Και άλλοι. Ναι, θέλω να κάνουμε περισσότερο. Ρε φίλε, δεν μπορούν, δεν αντέχουν τα ξενύχτια. Και να σου πω, τώρα που το έφερες έτσι η κουβέντα, τώρα έλειπες, γιατί ήσουν εκεί με τον Πανιόνιο. Δεν έλειπα, μισό πλακά, για να ξεκαθαρίσουμε τη λέξη έλειπα καταρχήν. Έλειπα σωματικά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι... Όχι, κυριολεκτός αυτό που λέω. Είπα σωματικά. Πνευματικά σου. Πνευματικά και ψυχικά ξέρετε πολύ καλά ότι ήμουν εδώ. Στήριξα όλες τις αποφάσεις σας, στήριξα τα πάντα. Ναι. Γιατί αν δεν στήριζα, δεν θα υπήρχαν αγώνες εδώ πέρα, το καταλαβαίνεις. Καλά, σίγουρα. Λοιπόν. Τώρα, στο κομμάτι ανέλειψα για την ομάδα εννοείς ανέλειψα. Βέβαια, μαλτί. Εκεί θεώρησα ότι είχες αναλάβει εσύ ένα ρόλο να στήσεις μια ομάδα με αρχηγούς, υπαρχηγούς, δεν ξέρω τι έκανες εδώ πέρα. Ναι. Και είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Και πήγε, η ομάδα καλά πήγε. Η ομάδα διεκδικεί την πέμπτη θέση. Μπράβο! Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε, δεν δημιουργήσαμε. Να πάρουμε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα. Τι θέλαμε. Αν θέλουμε να πάρουμε. Όχι, αν θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, έχουμε τον τρόπο. Ναι. Μιλήσω εγώ με τον Εμίλ, θα μιλήσω με τον Μιχαήλ. Έχω, άμα θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, το παίρνουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Απλά εμείς θέλουμε να είμαστε ταπεινοί. Εμείς είμαστε ταπεινοί. Πανιόνιος. Πανιόνι ή ταπεινή. Πήρες λοιπόν την άδεια από τον Πανιόνι. Φέτος χάρηκα πολύ που ο Αστέχης μας έδωσε την άδεια και τον ευχαριστώ πολύ να παίξουμε το σήμα του Πανιονίου. Μεγάλη ιστορία. Δεν νομίζω στο Ντάτζ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Στο Βελάκι να παίξει κάποιο με ομάδα με επίσημο σήμερα Αστέχνη. Νομίζω το έχει κάνει μόνο για έξω το bowling αυτό. Yeah. Το έχει κάνει. Και το ακόμα είναι δηλαδή. Έπαιζε ο Παναγιωτάκης. Και... Δεύτερος βγήκε πέρσι. Και το διώξαν τον bowling και... Μα πέρυσι κάποια στιγμή είχε πει να σταματήσει το Βελέκα, παίξω bowling. Η ενασχόλησή με τον Πανίνιο δεν ήταν προσωπική επιλογή. Η ομάδα έπεσε στη Γάμα Εθνική εδώ και 3 χρόνια και ο Ραστέχνης, μη έχοντας άλλη επιλογή και μη έχοντας καταφέρει να βρει την κατάλληλη στους ανθρώπους και τις λύσεις να ανεβεί η ομάδα, πρώτη διάλυση για 4η χρονιά, επέλεξε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, 2 μη Πανιόνιους και 2 Πανιόνιους, να σχηματίσουν μια διοικούσα επιτροπή, η οποία θα οργάνωνε το τμήμα. Από την πρώτη μέρα της οργάνωσης, που ήταν οι επιλογές του staff, μέχρι την επιλογή προποντή παικτών, την οργάνωση ταξιδιών, την οργάνωση των πάντων, τις τελευταίες λεπτομέρειες. Εγώ, μη έχοντας ποδοσφαιρικές γνώσεις, συστημάτων και τα λοιπά, είχα αναλάβει το ρόλο του των αποδυτηρίων, να το πω έτσι, μια ευχάριστη χαμαλοδουλειά. Στήριξα παίκτες προπονητές, ήμουν αρχηγός αποστολής σε όλα τα εκτός τέρας παιχνίδια. Συντόνισα τα ταξίδια, τα αεροπορικά μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια μαζί με τον υπεύθυνο ασφαλείας, τον Νίκο τον Κολυδά. Και καταφέραμε να οργανώσουμε μια ομάδα και το κυριότερο να οργανώσουμε αποδυτήρια τα οποία ήταν υγιή, κλειδώθηκαν και σε περιπτώσεις που δεν ήταν υγιή δεν βγήκε κάτι μη υγιές προς τα έξω.
Φέραμε ένα προπονητή ο οποίος το timing το συγκεκριμένο ήταν τέτοιο που ήταν ο μόνος που τέριαζε σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον από αυτούς που είδαμε. Ο Κώστας ο Γεωργιάδης. Ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος θεωρώ ότι ήταν το timing να έρθει ο Κώστας Γεωργιάδης Μπανιόνι. Εγώ βέβαια. Τον διώξατε. Δεν τον διώξαμε. Εγώ η επιλογή του Κώστας Γεωργιάδης ήταν να παραμείνει για ένα βάθος χρόνου. Αλλά όταν έχετε ένας επενδυτής που βάζει τα δικά του λεφτά, και εγώ αν έβαζα τα λεφτά μου, θα επέλεγα τους δικούς μου συνεργάτες. Και αποφάσισαν η νέα κατάσταση να μην συνεχίσει λίγο. Οπότε το κεφάλαιο Πανιόνιος για σένα δεν θα κλείσει ποτέ, αλλά το κεφάλαιο Πανιόνιος ενεργού, θεσμικά έκλεισε, ήταν διάρκεια 11 μηνών. Έκλεισε. Έκλεισε με την τελευταία αγωνιστική. Ναι. Ήρθε καινούριο άνθρωπο, ανέλαβε τη στιγμή τη ομάδα, φεύγει από τα χέρια του Εραστέχνου Πανιόνιος και πάει σε επενδυτή. Ήρθε ξανά ΠΑΕ που πάντα ήταν ΠΑΕ. Ναι. Πανέσαι πέσει στον Εραστέχνη τα τελευταία 3 χρόνια λόγω τη πτώση του στη Γαμεθική. Ο Πανέ ποτέ δεν ήταν στο Εραστέχνικο. Ναι. Το ποδοσφαιρικό του τμήμα ναι. ήταν πάντα ανώνυμη εταιρεία. Η νέα διοίκηση δεν κράτησε από τη δικούσα επιτροπή τα δύο άτομα, δεν κράτησε εμένα με τον Κίκερη. Οπότε μα έγινε μια πρόταση. Ο Μπίλιος, αλλά και πρόταση να μας γίνει, εγώ δεν νομίζω ότι είμαι αυτή τη στιγμή διατεθειμένος. Βέβαια, έχουμε πει με το Λευτέρη ότι είμαστε Πανιόνιοι, εδώ θα πεθάνουμε, ότι μας ζητηθεί, είμαστε εδώ για. Αλλά δεν είναι ότι κούρασε τον Ζαχαρόπουλο η όλη κατάσταση. Είναι ότι ο Ζαχαρόπουλος έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν ταιριάζει στα συγκεκριμένα ποδοσφαιρικά δρόμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά από το κομμάτι των μάνατζερ, της φιλοσοφίας των παικτών, προπονητών και όλων της οργάνωσης που γύρω από το ποδόσφαιρο και των ανθρώπων που έχουν τις ομάδες, ο Ζαχαρούς, ο χαρακτήρας του έχει τέτοια ευθύτητα και τέτοιο αυτοδρομητισμό κάποιες φορές που ενοχλεί. Κάποιες φορές βέβαια τους άρεσε και έλεγε σε καταστάσεις αυτός ο αυτοδρομητισμός, αλλά όταν το πράγμα αγριεύει και γίνεται ΠΑΕ με συμβόλαια, μέγα κτλ., τότε ο Ζαχαρόπουλος παραμένει ίσως και κακός πυρί, γιατί θα διαφωνήσει με πράγματα που δεν θα του αρέσουν και κυρίως δεν θα τα κρύψει. Οπότε ρε φίλε, κάτσε. Οπότε γενικά σταματάει το κεφάλαιο ποδόσφαιρο για τον Ζαχαρόπουλο, δηλαδή να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο ή μπορεί να ασχοληθεί με μια άλλη ερασιτεχνική μικρή. Μα δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι 43 χρόνια στον Πανίνιο. Ναι, ρε παιδί μου, λέω επειδή μπήκε, είχε μια επιτυχημένη πορεία, ανέβασε μια ομάδα μαζί με του άλλου ανθρώπου. Επειδή είχα μια τέτοια επιτυχία, δεν θα θεωρώ ότι είναι παράγοντα ποδοσφαίρου ξαφνικά. Όχι, με τίποτα. Έχουμε τη δουλειά μα. Εγώ τέλο. Τέλος και μόνο... Εμείς θα βοηθάμε ως μαγαζί τις ομάδες που βοηθάμε τη Δάφνη Παλαιοφαλήρου, ας πούμε. Άλλο το να βοηθήσουμε τη Δάφνη σαν χορηγία. Για παράδειγμα, φέτος μαθαίνω ότι ανεβαίνει στη Γαμεθνική μετά από πολλά χρόνια η αγαπημένη ομάδα Τρίπολης της πατρίδας μου, ο Παναρκαδικός. Παναρκαδικός, τις ιστορικές ομάδες της Αρκαδίας. Δεν πάμε να τον πάρουμε, αλλά ό,τι μου ζητήσει, θα βοηθήσει. Ο Πανιόνιος για μένα είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν θα σταματήσει ποτέ. Θα βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Ακόμα και οι αποστολές του Πανιονίου που θα είναι πολλές φέτος στην επαρχία λόγω των ομάδων που είναι πολλές επιτέθηκε. Εγώ θα είμαι πάντα όπως ήμουν πάντα. Θα είμαι δίπλα, θα είμαι στα ξενοδοχεία, θα είμαι δίπλα στους παίχτες. Θα είμαι όπως ήμουν παλιά. Απλά δεν θα είμαι θεσμικός. Δεν θα έχω θεσμικό ρόλο, δεν θα έχω ιδιότητα. Θα παραμείνω στην ιδιότητα του φιλάθλου που πάντα λάτρευα και πάντα αγαπούσα αυτό. Πανιόνιος στα Βελάγια θα έχουμε. Θα είμαστε πανιόνιος, θα ανοίγουμε. Ναι, θα ξανακάνω επίσημη αίτηση στον Εραστέχνη. Και θα πιστεύω ότι ο Εραστέχνης θα μας δώσει πάλι το σήμα, γιατί το σήμα αυτό δεν το παίρνεις έτσι όπως να είναι. Όλες οι ομάδες το σήμα έχουν πνευματικά δικαιώματα τα οποία δεν πάντα δώσουν που να είναι. Εγώ θα συνεχίσω και ίσως και παραμείνει και διαφανέλα. Μια χαρά ήταν η φανέλα, δεν είχε. Ρε φίλε, σε ρωτήσω κάτι. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για το χώρο του Darts Theories, ότι υπήρξε μια ομάδα που έδωσε ας πούμε, το σήμα της, ο όνομα για της, μας, μια μεγάλη ομάδα όπως ο Πανιόνιος. Για μας είναι σημαντικό. Μεγάλη, δεν ξέρω, θα την πω ιστορική. Δεν ξέρω οι άλλοι πώς μας βλέπουν. Αν από κάποιες αντιδράσεις που είδα, μας έχουν δει πάρα πολύ θετικά και μας σεβάστηκαν. Δεν πήγαμε και παντού εκτός darts φέτος πολύ, όπως πήγαμε παλιά. Εγώ θυμάμαι την πρώτη χρονιά που παίζαμε βελάκια, ξεκινήσαμε από το σποράκι και γυρίσαμε μέχρι το. Όλο το Νάνο Γλυφάδα και τα λοιπά. Είχαμε πολλές ομάδες στο μαγαζί, είχαμε περισσότερες ομάδες στο μαγαζί φέτος. Είδα σεβασμό, είδα ικανοποίηση που μια ομάδα ιστορική μπήκε στον χώρο των darts. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να έρθουν κι άλλες. Μακάρι.
Πιστεύεις δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τα οπαδικό στο χώρο? Έχω ξαναπεί ότι το ντάρτς αποτελείται από ανθρώπους όλων των κατηγοριών που δεν χρειάζεται το βελάκι για να διαφωνήσουν για ποδοσφαιρικές ομάδες. Που ακάσουν να διαφωνήσουν και τώρα. Δεν... Οπότε δεν θεωρώ ότι θα το κάνουμε εδώ πέρα οπαδικό το κίνημα των ντάρτς. Ναι. Δεν είναι και τόσο... Το ντάρτς έχει άλλα προβλήματα αυτές, μια σχόλια, για να προσθέσουμε άλλο ένα τέτοιο. Έχει προβλήματα, καταρχήν αυτό που είπαμε πριν, χώρων. Ναι. Έχει προβλήματα το να οι σύλλογοι το να μαζεύουν τις συνδρομές τους για να γράφουν νέα μέλη. Δεν ξέρω, εμείς βοηθήσαμε στο κομμάτι αυτό όσο μπορούσαμε τα τελευταία τρία χρόνια. Ναι. Αλλά έχει προβλήματα τέτοια. Η Ένωση είναι ακόμα σε νηπιακό στάδιο. Είναι στο Συλλόγο. Το Συλλόγο θα πρέπει λίγο να στηθεί πιο όμορφα. Μην ξεχνάτε ότι του χρόνου το Παγκόσμιο Τάρμα γίνεται στην Ιαπωνία και η Εθνική Ομάδα δεν θα πάει. Διότι το κόστος είναι μεγάλο. Άρα και έχουμε και προβλήματα να μαζέψουμε χορηγίες, να στείλουμε μια Εθνική Ομάδα μέχρι το Τόκιο. Αυτά είναι προβλήματα, έτσι. Δείχνουν μια κατάσταση. Είναι μια κατάσταση. Είναι πρόβλημα, ένα γεμάτο. Ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να στείλουμε Εθνική Ομάδα στο Τόκιο. Εγώ που είμαι χορηγός Εθνικής Ομάδας. Από τρίτη την χρονιά, δοντάς λέω. Δεν θεωρώ ότι δεν μπορούν να βρεθούν. Αν παλέψουμε όλοι, είμαστε τόσα... με ό,τι έχουμε, ό,τι δυνάμεις έχουμε, δεν θεωρώ ότι δεν μπορούμε να στείλουμε Εθνική Ομάδα στο Τόκιο. Εγώ θα το παλέψω. Έχω ακόμα μπροστά μου χρόνο. Θεωρώ ότι η Εθνική Ομάδα, η σημαία της Ελλάδας, πρέπει να... Ρεφλέ, να κυματίζει κάθε χρόνο. Πιστεύεις ότι... μπορείς... Όταν υπάρχει μια τέτοια απόφαση από τους συλλόγους, δηλαδή στο μυαλό τους υπάρχει ότι δεν θα πάει η Ελλάδα εκεί, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το έξοδο και δεν μπορούν να βρεθούν τα χρήματα. Εδώ δεν μπορούν να βρεθούν τα χρήματα για άλλα και για άλλα. Πιστεύεις ότι μπορούμε να βρούμε κάτι τόσο δυνατό? Είναι 10 χορηγίες στο χιλιάρικο. Εγώ δεν το θεωρώ απαγορευτικό. Απλά πιστεύω ότι θέλει αγώνα μεγάλο. Πού να βρεθούν? 10 άνθρωποι να δώσουν αγώνα χιλιάρικο. Εντάξει, Εγώ πιστεύω ότι μπορούν. Όλοι μας αδελάκια έχουμε σε αναστροφές μας, δουλεύουμε σε εταιρείες, έχουμε κοινωνικούς κύκλους που ακούω πολλούς ανθρώπους να τους διαφημίζουν. Θεωρώ ότι δεν είναι ντροπή να διαφημίσουμε το βελάκι, γιατί σιγά σιγά το βελάκι θα το ανεβάσουμε κι άλλο, όσο πάει. Από το να λέμε ότι έχουμε τους κύκλους μας και τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, μέχρι το να κάνουμε πράγματα, είναι μεγάλη απόσταση. Μπορεί. Επίσης, ρε φίλε, το να έχω τον κύκλο μου και να προσπαθώ για το καλό το δικό μου είναι κάτι. Το να έχω τον κύκλο μου και να το χρησιμοποιώ για το ευρύτερο καλό μιας κοινότητας είναι κάτι άλλο. Το βλέπεις να γίνεται αυτό? Ναι, μπορεί να γίνει. Το βλέπεις να γίνεται τώρα στα βελάκια? Εγώ από προχθές που έμαθα για το χρόνο για το Τόκιο, έχω βάλει στόχο η Εθνική Ομάδα, όποια είναι το χρόνο, τα διασυλλογικά που θα γίνουν, δεν ξέρω που θα γίνουν, να πάει στο Τόκιο. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Προσπάθεια είπα να κάνω. Ναι. Κάτι θεωρώ εφικτή. Μακάρι, ελπίζουμε όλοι. Μακάρι. Η συνέχεια είναι αυτό που καθορίζει και το στάτους. Δηλαδή το να υπάρχει συνέχεια στις παρουσίες μιας εθνικής ομάδας είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι και που δίνει και δίνει και το κύρος στους συλλόγους, ότι έχουν μια συνέχεια, ότι διατηρούν τα πρωταθλήματα, βγάζουν μια εθνική ομάδα την οποία τη στέλνουν στα ευρωπαϊκά, στα παγκόσμια. Και κατ' επέκταση θα δώσει και ένα κύρος και στη χώρα όταν αποφασίζουμε να φτιάχνουμε εδώ πέρα διεθνή του τουρνουά. Θα είμαστε υπολογίσιμο παράγοντας όταν θα προσπαθήσει από την παρουσία μας στο Τόκιο. Βέβαια. Η παρουσία σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα σαν της Ιαπωνίας, πιστεύω τα ωφέλη θα είναι πολλαπλά. Δεν μπορεί ακόμα να τα φανταστεί κανείς. Για μένα τα ωφέλη θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εγώ σέβομαι αυτά που λες και μακάρι να βρεθούν και άνθρωποι και μακάρι να είναι... Εντάξει, εγώ έχω μια εικόνα για το χώρο, ας το πούμε, που προβληματική. Η εικόνα για το χώρο, καταρχήν, δεν είναι η ίδια με την εικόνα όταν πριν ανοίξουμε το μαγαζί. Αν υπάρχουν ανοίξει παρατηρήσει και αν έχουν παρατηρήσει όλοι, το κατάστημα των darts δεν έλειψε από κανένα διασυλλογικό πρωτάθλημα και από κανένα τουρνουά. Η Θεσσαλονίκη, θυμάμαι, είχε κάνει δύο
και ήμασταν εκεί. Α, εννοείς εμείς σαν κατάστημα πήγαμε, λοιπόν, ναι, με τον Κουστουρίτσα. Αυτό λοιπόν, το, η συμμετοχή μας σαν κατάστημα και η συμμετοχή μας στην, στα live, στις συνεντεύξεις που όλοι τις χαρήκανε. Για τα διασυλλογικά και από τα τουρνουά που ανθρώπους να επανέλθουν στο Βελάκι που λείπανε, που το συμπάθησαν, γιατί είναι ωραίο να βλέπεις τον εαυτό σου, να παίζει, να δει συνέντευξη που δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Αυτό βάλτε το σαν παράδειγμα και δες τι όφελος θα έχει το να έχεις μια πενταμελή αποστολή αυτή τη στιγμή τα ελληνικά χρώματα σε μια εξωτική χώρα σαν την Ιαπωνία. Πάρα πολλές ώρες από εδώ. Εγώ πιστεύω ότι... Θα παρακινήσει δηλαδή, λες, ανθρώπους μέσα στη χώρα να ασχοληθούν πιο σοβαρά με τη φάση. Ναι. Θα το καταλάβουν, δηλαδή, ότι αφού φτάσαμε εκεί, ας πούμε... Και θα γίνουν και καλύτερη και παίκτες. Και ποιος παίκτης, ξέροντας ότι θα κάνει ένα τέτοιο ταξίδι, δεν θα προπονηθεί καλύτερα για να μπορέσει να είναι στα διασυλλογικά καλύτερα. Θα δούμε σκληρά διασυλλογικά, για να μπορέσουν για να... Μπορεί φέτος να μην είναι τα πράγματα που θα ξέρουμε, να αλλάξουν. Υπάρχουν κάποια πλάνα που, και κάποιες προτάσεις βασικά, τις οποίες δεν ξέρω τα πλάνα. Εγώ ξέρω προτάσεις που ακούστηκαν και στο δικό μας το κανάλι. Τα διασυλλογικά να έχουν διαφορετική μορφή του χρόνου. Δηλαδή να μην υπάρχουν αυτά τα ατομικά τα οποία ο κάθε σύλλογος θα βγάζει τους 8, που οι οποίοι θα πάνε σε 3 ζωνιές να κάνουν διασυλλογικούς αγώνες. Να γίνει κάτι διαφορετικό με 3 ταξίδια στην Ελλάδα, 4 ταξίδια στην Ελλάδα. Δηλαδή Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και εκεί, από εκεί να βγει η εθνική ομάδα. Ανοιχτά τουρνουά, ξέρω εγώ. Τα οποία θα είναι και εκτός Αθηνών. Θα είναι στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη που έχουν συλλόγους και στην Αθήνα. Αυτή είναι η γενική ιδέα. Και δεν θα γίνουν δηλαδή όπως γινόντουσαν. Πώς το βλέπεις αυτό? Αυτό με μια πρώτη άποψη, επειδή τα κόστη είναι μεγάλα, αντί να αυξήσουμε τις πιθανότητες συμμετοχής, θα τις μειώσουμε. Γιατί. βάσει του κόστους πάντα λέω έτσι. Όχι του ενδιαφέροντος. Βάσει του κόστους. Θα μειώσουμε το τμήμα εκείνο των παικτών, το οποίο είναι ικανό να συμμετάσχει. Θα είναι ίδιοι συνέχεια. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, αφού το ανοίξαμε αυτό, θέλω να στο δώσω να το καταλάβεις κανονικά. Γιατί είσαι και λογιστής, οικονομολόγος, τέλος πάντων, να μου πεις, ας πούμε, έτσι. Τώρα, θεωρητικά, υπάρχει η πρόταση, η σκέψη, πρόταση, ναι, να γίνουν κάποια τουρνουά εθνικά, δηλαδή στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, 3 ή 6, και να πάει όποιος παίκτης με δικά του έξοδα να συμμετέχει, από αυτές τις συμμετοχές να μαζέψει πόντους, οι οποίοι στο τέλος των τουρνουών αυτών τουρνουά θα βγάλουν την εθνική ομάδα. Και το πρωταθλητή, ξέρω εγώ, φαντάζομαι, της χώρας. Α, την εθνική ομάδα σίγουρα. Αυτό δηλαδή πιστεύεις θα υπάρχει συμμετοχή που να δικαιολογεί οικονομικά να βγαίνει, ξέρω εγώ, να πέρα από το οικονομικό, η περιγραφή που μου κάνεις δεν είναι η περιγραφή αυτή που έχω ζήσει στα διασυλλογικά από την πρώτη μέρα που ανοίξαμε το μαγαζί. Τα διασυλλογικά, με τον τρόπο που γίνονται, πέρα από το ότι βγάζουν την ομάδα για την προαθλητή, εγώ το έχω δει σαν γιορτή. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο ή όχι. Εγώ έτσι το βρήκα διασυλλογικό. Μαζεύονται μία φορά το χρόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο με τη σειρά του ο καθένας. Και από όσες φορές έχουμε πάει και έχουμε δείξει και έχουμε συμμετάσχει και εμείς, εγώ το θεωρώ σαν γιορτή. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Είναι γιορτή, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Εμείς δεν το έχουμε... ένα Final Four. Το πω τώρα, δεν το έχουμε κάνει αυτό συζήτηση με τον Νίκο ποτέ. Δεν έχουμε συζητήσει για την πιθανότητα αλλαγής, ούτε ξέρει. Δηλαδή, ό,τι λέει τώρα, το ακούει τώρα. Μπορεί να είναι καλύτερο αυτό που περιγράφεις. Εγώ δεν μπορώ να το έχω φιλτράρει αυτή τη στιγμή. Εγώ με τα διασυλλογικά τα είχα λατρέψει από την πρώτη στιγμή που γίνανε εδώ στο μαγαζί, τον Ιούλιο. Το 2021, νομίζω. Ναι, το 21. Που έγινε το Σάββατο στο. Το 22. Το 22 ήταν. Το 22, 24, ναι. 21 ήταν. Το 24. Τρεις φορές ήταν στην εδώ. Μετά έγινε στην Θεσσαλονίκη, μετά έγινε στο Γενικόλαιο. 24. 23-22. Το 22 ήταν, το 21 έπιασα εγώ Σεπτέμβριο εδώ, δεν ήταν. Το καλοκαίρι. Και γίνανε το Σάββατο στον Αντώνη και την Κυριακή γίνανε τα άλλα μισά εδώ. Ναι. Μια όμορφη Κυριακή, εγώ τη χάρηκα πάρα πολύ. Ναι. Την επόμενη χρονιά γίνανε στη Θεσσαλονίκη και εκεί το χάρηκαμε πάρα πολύ. Εγώ το είδα σαν γιορτή. Και από ό,τι μου περιέγραψα, η χώρα ήταν μια οργανωτικά εκπληκτική. Ναι. Έτσι, κατάσταση. Και εκεί ήταν κάτι άλλο.
Γιατί να αλλάξει κάτι λοιπόν το οποίο δίνει χαρά. Χαρά δίνει περισσότερη δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να συμμετάσχει και να διεκδικήσει. Γιατί για να και εκπλήξει. Ένα όνειρο. Ένα όνειρο. Και μην ξεχνάς ότι την πρώτη φορά η εθνική ομάδα που βγάλαμε από όντως το τενό συλλόγο, αν θυμάμαι. Του Παραλληλίου. Λιδωρήθηκε. Εγώ ξέρω και διάφορα, αλλά συζητώντας τότε με τον Νίκα μου είπε ότι επειδή δεν όχι, θα το κάνω. Κανονικά πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρξει εθνική ομάδα, ανεξάρτητα ποιοι είναι εκείνοι που θα περάσουν. Καλή, κακή, δεν θα το κρίνω εγώ. Καλή από αυτούς που συμμετέχουν. Το αποτέλεσμα της παρουσίας εκεί που θα πάνε θα το κρίνει. Και πέρσι, αν θυμάμαι, η εθνική ομάδα ήταν από τις ικανότερες. Πολύ δυνατή. Που θα μπορούσε να υπάρχει. Αν με ρωτήσεις προσωπικά, περίμενα περισσότερο. Ναι. Ενώ από την ομάδα που πήγε την πρώτη φορά ο Μιλιβαδίτης με τον... Ο Κοτρώνης, ο Τσακίρης και, και ο Αρσένης Κουμπάρα. Ο Αρσένης περίμενα λιγότερα. Στην Ισπανία. Και πήρα περισσότερα. Τότε, ναι. Ναι, και μετά, ναι. Ήταν πιο δυνατή, πολύ πιο δυνατή. Γιατί ο Πανελλήνιος έχει παιχτάραδες. Τότε δεν ήταν και ο Τζον στο Σιντέλ. Θέλω να πω ότι η εθνική ομάδα δεν έχει να κάνει με το... Ποιοι θα πάνε και αν είναι καλοί, όχι, το αποτέλεσμα που θα φέρουν. Ρε φίλε, θα το δούμε το έργο. Δεν, εγώ το ξεκαθαρίζω αυτό. Εντάξει, εμείς δεν είναι δουλειά μας να δίνουμε. Όχι. Να το κρίνουμε. Αλλά... Δηλαδή να το κρίνουμε μπορούμε γιατί είναι δουλειά μας. Αλλά δεν είναι δουλειά μας να λέμε τι θα κάνουν. Ας πούμε, δεν είναι δουλειά μας το ένα, δεν είναι δουλειά μας το άλλο. Εμείς έχουμε ένα μαγαζί το οποίο είναι γήπεδο ντάρτς αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι. Και αν βάλεις κάτω τα 4 τελευταία χρόνια θα δεις ότι στηρίξαμε και ανεβάσαμε το Βιλάκι και σε επίπεδο τεχνολογίας ειδικά που δεν υπήρχε. Δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου σε αυτό. Εσείς κάνατε όλη αυτή την ιστορία με τα live, με τους στόχους κτλ. Άρα την νόμη μας θα τη λέμε. Άξι. Αυτό που δεν θα έκανα ποτέ είναι να επιτρέψω στο μαγαζί να τοποθετηθεί πολιτικά, να το πω έτσι. Δηλαδή να συμμετέχει σε συλλόγους ή να πάρει θέση, ναι, ή να ιδρύει συλλόγους κτλ. Εμείς είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε το Βελάκι. Ένα μαγαζί δεν μπορεί να ανακατευτεί στα εσωτερικά των συλλόγων. Ούτε εγώ να πω του Νίκα ή του Βασίλη ότι αυτοί οι σίγουροι που έχεις είναι καλή ή κακή. Καλή, κακή, αυτοί τους έχουν, αυτοί ψηφίστηκαν, εδώ ψηφίζονται κάποιοι, ναι, ψηφίζονται δημοκρατικά. Ναι, και αυτοί έχουν το... Άρα εμένα μου περισσεύει. Τις αποφάσεις. Λοιπόν. Και επειδή είναι θεσμική και τους θεσμούς πρέπει να σεβόμαστε, όποιος και να είναι σε μέλος Δέλτα Σίγμα Συλλόγου και ειδικά ο πρόεδρος, είναι σωστό, απαιτεί το σεβασμό μας και καλά κάνει και τον απαιτεί. Ναι. Λοιπόν, το αν κάνει καλή δουλειά ή όχι, υπάρχουν γενικές συνελεύσεις κάθε χρόνο ή στο τέλος της ιδίας τους, που μπορώ να τον κρίνω ακόμα και εγώ που έχω μαγαζί. Ναι. Τη διάρκεια όμως που είναι η θητεία, αν έρθει εδώ ένας σύλλογος ή ο πρόεδρος και μου πει θέλω το μαγαζί σου για να κάνω αυτό, θα πάρει το μαγαζί μου για να κάνει αυτό. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, θα το κάνω. Ναι. Πολλές φορές τα κόστη ή τα κέρδη, ξέρεις πάρα πολύ καλά, εσύ ειδικά, ότι δεν έχουμε κάτι να αναλύσουμε κέρδη από κάτι που θα κάνουμε εδώ, για το Βελάκι. Ούτε. Το Sport Cafe είναι άλλο πράγμα. Ακόμα και εκεί όμως ξέρεις ότι θα θυσιάσουμε το κέρδος όταν πρόκειται ηθικά να στηρίξουμε ανθρώπους μας που θα έρθουν να πάρουν ένα τραπέζι και θα πάρουν μια κοκακόλα. Αλλά επειδή όμως ο άνθρωπος αυτός είναι εκ τη γεννήσεως του μαγαζιού, δεν το πω εγώ. Εκεί ηθικά και μόνο θα το κάνουμε αυτό και... Λοιπόν, το μαγαζί στα έχει μάθει να δουλεύει έτσι, στο ηθικό κομμάτι. Βεβαίως όλοι κυνηγάμε το κέρδος, βεβαίως όλοι πρέπει να βγάζουμε τα έξοδά μας για να είμαστε εντάξει, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα. Το πώς θα βγει το κέρδος για να είμαστε εντάξει. Ξέρεις πολύ καλά, το μαγαζί εδώ πέρα δουλεύει πιο πολύ το ηθικό του κομμάτι και το ανθρώπινο. Και ειδικά στα Βελάκια, να το πω αυτό, γιατί εγώ το δουλεύω και ξέρω, στο παδικό κομμάτι λειτουργούμε μόνο προς το ηθικό. Κατά δηλαδή. Αλλά κοιτάμε το κέρδος μας. Δεν θα κάνουμε, δεν θα χαλάσουμε το μαγαζί. Στα Βελάκια δεν έχουμε κοιτάξει ποτέ το κέρδος μας. Προφανώς θα έχουμε κέρδος, γιατί κάνουμε πράγματα,
δεν έχουμε πει ποτέ ότι θα κάνουμε αυτό γιατί θα έχει περισσότερο κέρδος από αυτό ή δεν θα κάνουμε αυτό γιατί δεν θα έχουμε ποτέ κέρδος. Αυτό, φίλε, ποτέ. Δηλαδή, θεωρητικά τους οπαδούς έχουμε ρηγμένους. Οι οπαδοί που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του τζίρου του μαγαζιού. Αλλά και αυτοί ευχαριστημένοι δεν έχουν κάνει. Καλά, φίλοι μας είναι όλοι. Για εμάς το βελάκι πρέπει να αναπτυχθεί κι άλλο. Κερδισμένοι θα βγούμε όλοι. Γι' αυτό, γι' αυτό είπα ότι η εθνική ομάδα πρέπει να παραμείνει και να είναι σε όλα τα τουρνά που γίνονται. Μακάρι να και περισσότερα. Ξέρω ότι οι σύλλογοι με δυσκολία γιατί οι σύνδρομές τους δεν είναι τέτοιες οι οποίες είναι ικανές να στηρίξουν ταξίδια στην εθνική ομάδα. Γι' αυτό πάντα έλεγα και με τον Νίκα την φορά που κάνουμε συνέντευξη να απευθυνθούμε στις χορηγίες. Επικροτείς την αύξηση της συνδρομής στο Σιντέλα που έγινε φέτος? Αύξηση υπάρχει παντού. Ναι, το επικροτεί. Δηλαδή θεωρείς ότι έτσι δεν γίνεται να βγει αλλιώς ο σύλλογος. Ένας σύλλογος είναι όπως μια επιχείρηση ή όπως είναι το σπίτι μας. Μπορείς κατά έσοδά σου και τα έξοδά σου και βλέπεις ότι αν δεν μπορείς να μειώσεις τα έξοδά σου, θα πρέπει να αυξήσεις τα έσοδά σου. Οπότε είναι αυτό. Μονόδρομος είναι αύξηση. Ειδικά σε εποχές που κλάνονται τα πάντα. Είπες πριν μια κουβέντα και θέλω να... Γιατί πρέπει να μειώσουμε... Η λύση είναι η μείωση των εσόδων. Όταν δεν βγαίνει ένα σύλλογο, τι κάνει? Πού τα δίνει ο σύλλογο? Ο έλεγχο. Δεν είναι σε αυτή την κουβέντα αυτή τη στιγμή. Μα μου λε να αυξήσει ο σύλλογος. Τα έσοδά του, αν τα έσοδά του τα έχουν, τον έχουν υπερβεί. Αν τα έξοδα αυτά που τον έχουν υπερβεί είναι έξοδα τα οποία δεν πρέπει να γίνονται, υπάρχουν γενικές συνεδρίες που θα τον κρίνουν στο τέλος της αιτίας. Αυτό είπα. Αυτά πάμε. Γενικές συνεδρίες. Μα γίνεται απολογισμό σε όλους τους συλλόγους. Σε όλους τους συλλόγους είναι απολογισμός. Εγώ δεν έχω διαπολογισμό στους συλλόγους στον Τάτσα. Άμα κάτσω και τον δω, θα σου πω αν τα λεφτά πάνε εκεί πέρα. Αν κάτσει και δεις απολογισμούς στους συλλόγους, να τους βάλεις όλους μέσα. Δεν είναι σίγουρο. Δεν νομίζω ότι οι Προέδροι αυτή τη στιγμή κάνουν έξοδα τα οποία δεν ξέρω για να το λες. Εγώ δεν το έχω. Δεν έχω διαπολογισμό για να σου το απαντήσω αυτό. Αλλά δεν είναι και δύσκολο, εντάξει. Ας είμαστε μέλη του συλλόγου. Ναι, μπορούμε να βρούμε. Οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου και χωρίς να έχουν έρθει εκλογές και να λήξει θητεία, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει ανάλυση των εξόδων και των εσόδων. Αν παίρνουν τα λεφτά για να τα κάνω κύπελα, τώρα να το παίρνουν τα λεφτά για να κάνω. Εάν το κύπελο το θεωρείς ένα έξοδο το οποίο. Εδώ οι απόψεις μου αντίστανται. Αν το κύπελο είναι ένα έξοδο το οποίο είναι περιττό, αυτό μπορεί να το αποφασίσει. Δεν μπω σε αυτή την κουβέντα. Άμα αυξάνω τα έξοδα. Τα έσοδα του συλλόγου. Για να κάνω τι όμως. Το κύριο μέλημα. Τώρα είναι για να βγει η φάση. Το κύριο μέλημα των συλλόγων είναι να διοργανώσει αυτό που λες με κύπελα, τις απονομές που πρέπει να γίνονται. Συν ότι πρέπει να στηθεί μια εθνική ομάδα και να στηριχθεί στα ταξίδια που πάει. Εδώ τώρα στα βελάκια, παιδιά. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Η ερώτηση είναι η εξής. Ο ένας σύλλογος αυξάνει τη συνδρομή για κάποιο λόγο. Ναι, γιατί είναι για μείον. Okay. Ο λόγος συγκεκριμένος είναι μείον. Όχι να γίνεται μείον. Μπορεί γιατί σκέφτεται ότι την επόμενη χρονιά μπορεί να μην βγει. Γιατί εδώ στα βελάκια υπάρχει κάτι. Ποια είναι τα έξοδα του συλλόγου? Το βασικό έξοδο του συλλόγου εκτός από τα αντρόπαια και του στόχου δηλαδή, και τα διάφορα. Το βασικό έξοδο είναι η εθνική ομάδα του βασικού. Ναι, και τι, το ταξίδι τη εθνική ομάδα. Αυτό είναι βασικό. Τόσο σύλλογο. Έχει περισσότερου παίχτε στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Αυτό. Ναι. Δηλαδή, οι σύλλογοι τώρα που βγάλανε ο Πανελλήνιος και ο Σιντέλ που βγάλανε από δύο παίχτε στην Εθνική, τα λεφτά που πρέπει να διαθέσουμε για το ταξίδι αυτών των παίχτων δεν βγαίνουν. Καλά, και αυτό λίγο έχει και συζητήσιμο το πώ πρέπει να μοιράζεται τα έξοδα. Δεν το ξέρω πώ. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, σα λέω. Όχι, άλλο λέω. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί η Εθνική Ομάδα να απαρτίζεται από τέσσερι συλλόγου των Αθηνών. Η Αθήνα μόνο θα αναλάβει την υπόλοιπη. Υπάρχει μια συμφωνία, δεν ξέρω τώρα πώς ορίζονται αυτά, με καταστατικά και αυτά. Ναι, το οποίο ναι, λέει το ότι, όλοι οι σύλλογοι δίνουν ένα κομμάτι, αλλά οι σύλλογοι που έχουν εκπροσώπηση δίνουν το κομμάτι της εκπροσώπησή τους. Από ένα ποσοστό και μετά δίνουν το ποσοστό των παιχτών που βγάλαν. Δηλαδή, θα δώσουν όλοι οι σύλλογοι από ένα κομμάτι, ας το πούμε, έστω ότι είναι 5.000. Σου είπα αυτό, και μετά θα δώσουν μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να πάει και ισομερό, δεν έχει να κάνει. Ισομερό, άμα πάει, φίλε, μπορεί να μην το δεχτούν σύλλογοι που δεν βγάζουν παίχτες στην εθνική, όπως
ο σύλλογος του Αγίου Νικολάου κάτω στην Κρήτη, όπως στη Θεσσαλονίκη. Ή τώρα η Γλυφάδα έχει βγάλει πέρσι το Φεδρούλι και η Θεσσαλονίκη δεν θα το κουμπαράνε πρόπερση. Αλλά γενικά είναι λίγο πίσω σε αυτό. Τι γίνεται λοιπόν εκεί, πάμε στο κομμάτι το πόσο ο σύλλογος που θα δει τη φάση πιο σφαιρικά και θα αποφασίσει να μοιραστούν ισομερώς που λες εσύ τα έξοδα, εκεί θα γίνει μια διαφορετική προσπάθεια. Το θέμα είναι διατεθειμένοι σύλλογοι που δεν θα έχουν εκπροσώπηση από το σύλλογό τους στην Εθνική να μπουν μέσα στη... Εκεί μπλέκουμε λοιπόν σε συζητήσεις συλλόγων που δεν είναι δικές μας. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν σύλλογοι που είναι πιο δυνατοί οικονομικά και σύλλογοι που δεν είναι. Ο λόγος που μπήκα τώρα ήταν ότι... Γιατί είσαι αδερφός μας, να χάσεις και παρακολουθεί τη συζήτηση 2 για το βράδυ. Αυτό είναι βασικό. 2 και 10. Θα πω ένα γρήγορο. Το μαγαζί δεν υπάρχει, αυτό που έχετε κάνει δεν πρέπει. Δεν κάσαμε γι' αυτό τώρα. Όχι, δεν το συζητάμε ότι αυτό το πράγμα που έχει γίνει, που γίνεται κάθε Δευτέρα εδώ, αν το έλεγες πριν 10 χρόνια... Αυτό είπα πριν, ότι αυτό που έχει χαροποιήσει πολύ είναι αυτή η Δευτέρα. Ακούσέ με, ο Βαζέος, παίζουμε μαζί. Στο κασέτα, στο Μοσχάτο, ναι. Δεν το ξέρεις καν. Το ξέρω εγώ. Εκεί είδα πρώτη φορά τον Τάρτς και σχημάτισα όλη την εικόνα. Αλήθεια. Λοιπόν, στο κασέτα λοιπόν του είχαμε πει του Βαζέου, είχαμε βάλει, ήταν η κασέτα 1 και η κασέτα 2, είχαμε δύο ομάδες. Και θέλαμε να φτιάξουμε μια κασέτα 3, τον ο πατέρας μου. Και δεν μας άφηνε ο Βαζέος, σαν πρόεδρος. Ήταν πρόεδρος της Γλυφάδας, επειδή η στόχη ήταν έτσι, να παίζουν δύο παιχνίδια τόσο κοντά. Ναι, ετέθη αυτό. Θέλω να σου πω τώρα. Άστο, μην το σχολιάσεις. Άστο να ολοκληρώσει. Εδώ μέσα σήμερα, αυτό το πράγμα που γίνεται, δηλαδή, τι να σου πω, και τα λέω και για μένα. Παίζαμε σε μαγαζί και αν ακουγότανε κάτι, καλά και τώρα το κάνω. Ναι, εντάξει, μάσα στα χέρια σου. Αν ακουγότανε κάτι, αου, εδώ πέρα τώρα γίνεται ο χάμος. Και δεν μιλάει κανείς. Παίζει ο Γιάννης δηλαδή. Ο Γιάννης, αν ακουγόταν φασαρίες και τέτοια, είχε θέμα. Και ο Γιάννης έρχεται και παίζει εδώ πέρα τώρα με ένα σωρό κόσμο. Αλλά αυτό το σωρό κόσμο είναι το ωραίο, αυτό που μου αρέσει. Αυτό σημαίνει τελικά ότι ο κόσμος το ήθελε. Αυτό ήθελε ο κόσμος. Εγώ δεν είμαι πολύ φανατικός. Αυτό που έγινε εδώ είναι τρομερό. Να σου πω λοιπόν για το άλλο. Να σου πω λοιπόν για το άλλο θέμα. Επειδή ξέρω και από τον πόλη και επειδή εκεί πέρα είναι πιο πολλά τα λεφτά, είναι αλλιώς οι διοργανώσεις και είναι πάρα πολλά τα λεφτά, το αν θα δώσει κάποιος σύλλογος λεφτά στην Εθνική είναι μεγάλο θέμα. Το θέμα είναι να γίνουν όλοι ένα. Όταν γίνουν όλοι ένα, ναι, βέβαια, τότε θα έχουμε να... Υπάρχει ένα σύλλογο εμείς. Να ενωθούνε, να γίνει ένωση της ουσίας, αυτό εννοεί. Πρέπει να γίνει... Τώρα συνέντευξη αυτό, δεν... είχα πει την άποψή μου, δηλαδή δεν... Δεν, βλέπω, δεν να, γίνεται, εγώ, δεν γίνεται... Να αποδοθεί μια τέτοια... Να δίνουν λεφτά ο εγώ που έρχομαι... που δεν έχω προοπτικές για την Εθνική... Ναι. Όλοι αυτοί οι παίχτες. Για τους άλλους λες. Όλοι αυτοί οι παίχτες δεν έχουν προοπτικές για την Εθνική. Δεν νιώθουν ότι άμα δώσουν τα παραπάνω, ότι συμβάλλουν. Νιώθουν ότι τους κλέβεις. Ναι. Γιατί να σου δώσω, σου λέει. Γιατί... Αφού εγώ έρχομαι να παίξω. Δεν τον νοιάζει, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω να κάνω όπως παλιά. Αφού τσακώνεστε, αφού δεν μπορείτε να βγάλετε Εθνική, εγώ θα σου δώσω λεφτά παραπάνω. Και έρχεται ένας σύλλογος, γιατί δεν το κάνουν όλοι μαζί. Γιατί αν πήγαινε ο Νίκας, ποιος το έκανε, ο Νίκας το έκανε. Πήγαινε ο Νίκας και έλεγε στο Βασίλη, Βασίλη, θα κάνουμε αυτό. Ανέβασε και εσύ κάτι. Ναι. Και να ανέβασε και να ακουστεί. Πάει τώρα ο άλλος και ανεβάζει σε ένα σύλλογο, ναι, τη συνδρομή, ξέρω εγώ, για την Εθνική. Και σου λέει ο άλλος, το και σου λέει ο άλλος που
Προβλέπω το τελευταίο. Διαφωνώ. Δεν το κάνει μόνο. Όχι, δεν το κάνει μόνο για την εθνική. Διαφωνώ. Το κάνει για τον σύλλογο του για να μην έχει προβλήματα. Κάνει γιατί. Για να βγει την άλλη χρονιά. Και αυτό που λέει. Ποια είναι. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε λίγο έτσι. Τι έξοδα έχει. Καλά, δεν ξέρω εγώ τώρα τι έξοδα έχει. Έχει τους στόχους. Έχει τα έπαθλα, έχει τους στόχους. Ποια έπαθλα, δεν τα κάνουμε κάτω. Τα δυσυλλογικά ξέρεις πόσο πάνε να πάμε 8 άτομα κάτω. Γι' αυτό, αυτό είναι ένας λόγος που θέλουν να σταματήσουν τα δυσυλλογικά και να κάνουν αυτό το πράγμα με τα έξοδα των παιχνών δικά. Ναι, τη μία χρονιά τα δυσυλλογικά είναι εδώ. Την άλλη είναι εδώ. Ναι, όταν είναι μακριά είναι πρόβλημα. Στον Άγιο Νικόλαο είναι μεγάλο το έξοδο. Μετά σου λέει πρέπει να βρω και λεφτάκια για την εθνική ομάδα. Γιατί δεν μπορώ να βρω. Τότε ας βρεθεί. Να μην πάει η εθνική ομάδα. Αυτό που λέει για να αντιμετωπίσεις τα έξοδα αυτά. Ας κάνουν τότε διαστολογικά με λιγότερα άτομα. Εγώ το κομμάτι των διαστολογικών, το να μαζεύονται όλοι και να γίνεται ένα σαν Final Four που έχουν όλοι στο τέλος, εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Δεν θέλω να σταματήσω. Δεν το θέλω. Συγγνώμη. Άμα βάλεις αντί για 40 άτομα 20. 4 από κάθε σύλλογο, για μένα χαλάει η φάση. Αν θες την άποψή μου, δηλαδή γίνεται γιορτή γιατί πάνε και παίκτες που δεν ήταν στην αρχή και ζουν το όνειρό τους. Και πάνε μια να ταξίδι με έξοδα. Εγώ ξέρω που διαφωνώ. Να πληρώνει συνδρομή του ελληνικού 60 και τη κλειφάδα 20. Αυτό είναι περίεργο. Να πληρώνουν όλοι 50. Έτσι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να τα βρουν. Όχι ο Νίκας να κάνει 100. Ο Νίκας, μα δεν είναι και το κακό ο Νίκας. Λέω ο Νίκας τώρα. Ναι, πρέπει όλοι να έχει μεγαλύτερα κόστη λόγω της μεγαλύτερης. Ναι, αυτό είναι. Αλλά αυτό που σου λέει έχει δίκιο. Θα πρέπει οι σύλλογοι να συνδεθούν να βάλουμε ρε παιδιά. Και θα έρθει όλο ο Γλυφάδα ο. Και θα σου πει δεν πάω. Που κάθε Δευτέρα πίνει μπύρες και παίζει. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Που σου λέει εγώ μια Δευτέρα παίζω τέτοια. Και σου λέει από 20 ευρώ στο κάνω 50. Ναι, και σου λέει πάρα τα μέρη. Εντάξει, έχεις δίκιο. Και τα 30 ευρώ τα έχει πει. Ναι, μαλάκα, τα 50 ευρώ την ίδια μέρα. Όχι, την ίδια μέρα τα πει. Ναι, ναι, ναι. Και μετά για να μην το αναλώνουμε τώρα. Αλλά. Για να μην το αναλώνουμε. Όλο το θέμα είναι η συνεννόηση μεταξύ. Κατάλαβα. Για να μην τα λέμε πολλές φορές λοιπόν και κουράζουμε και τον κόσμο. Κατάλαβα. Εσύ άποψε ότι πρέπει να υπάρχει μια νέα συνδρομή σε όλους τους λόγους. Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό γιατί κάθε σύλλογο έχει χρωστό πρόεδρο. Αν ήθελαν να έχουν ένα σύλλογο και να έχουν μια συνδρομή, θα μπορούσαν να κάνουν ένα σύλλογο. Λοιπόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εδώ πάει να χαλάσει περισσότερο. Δηλαδή, εδώ που πάμε να ενώσουμε τους συλλόγους και να τους κάνουμε πιο ενιαία. Πώς θα τους ενώσουμε. Εδώ βλέπουμε ότι ξεφυτρώνουν σύλλογοι από το πουθενά και παίρνουν συνδρομές που θα μπορούσαν να πάνε σε συλλόγους ήδη υπάρχοντες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει από παλιά. Μα γι' αυτό είπαμε να δούμε τα θέματα ένα-ένα για να δούμε. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει από παλιά. Τα θέματα πρέπει να τα δούμε για να τα κόψουμε αυτό τη γέννηση. Αυτό με τους συλλόγους ξεκίνησε από μια συγκεκριμένη φάση. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε. Εγώ ξέρω ότι αν. Την οποία δεν ξέρεις ή δεν έχεις ακούσει. Όχι, και δεν με νοιάζει να την ακούσω. Εγώ αυτό που ξέρω το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι και το είχα πει και στην πρώτη συνέντευξη που θα δώσει. Δεν πρέπει να απλώσεις, πρέπει να μαζέψεις. Ναι. Και εδώ αντί μαζί μου απλώνουμε. Το άπλωμα δεν θα κάνει καλό στο βελάκι. Αυτό έχω να πω εγώ. Τώρα για το θέμα της συνδρομής, έτσι αλλιώς, αυτό είναι θέμα των συλλόγων. Δεν θα κάτσω εγώ να. Κάθε πρόεδρος θεωρεί τα οικονομικά του. Άλλωστε τα εμφανίζει, δεν τα κρύβει. Κανένας δεν τα κρύβει. Η ισχύ εν τη ενώση, λοιπόν. Για μένα ναι. Δεν πρέπει να γίνει ποτέ. Ναι. Θα το λέω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Καλά, με τους ανθρώπους που είναι μπροστά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν λέω για τα παιδιά, τους ξέρω όλους πολύ καλά. Δεν μπορούν να τα βρουν ούτε αυτοί. Δεν τα βρίσκανε οι δεινόσαυροι μεταξύ τους. Καλά, δεν το συζητάμε. Οι δεινόσαυροι τα είχαν κάνει όλα ρήμα δυο. Υποτίθεται ότι έχουμε κάποιους ανθρώπους νέους. Ο ένας είναι 39. Έγινε τώρα. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα, 39 χρονών. Μπράβο, ρε μάγκα. Είναι. Εγώ νομίζω ότι είναι 50, ρε. Ο άλλος είναι 39 και αυτός. Πόσο να είναι. Ποιος, ο Βασίλης. Όχι, ρε, ποιος Βασίλης. Ο Τσάκαλης. Ο Τσάκαλης. Ο Βασίλης να είναι 48. Δεν ξέρω, κάπου εκεί. Ρε πού στη Ζαχαροπούλη, είσαι ο πιο μεγάλος, 50 χρόνια. Κάπου να είναι.
50 χρονών έγινε. Αν δεν μπορεί να τα βρούμε. Εντάξει, κατακλείδι αυτό που έχω να πω. Δεν μπορεί να τα βρούμε. Απόφευγμα από την πρώτη συνέντευξη που έδωσε από την ίδια του μαγαζιού. Το μόνο που έχω να πω, το μαγαζί έκανε προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα να κάνει το πελάκι να το πάει πρέπει και να το βοηθήσει όσο μπορεί. Το μαγαζί... Δεν μπορώ να πω ότι δεν βρήκαμε δυσκολίες, όχι εγώ, εσύ πιο πολύ. Μου περιέγραψες δυσκολίες σε τουρνουά εκτός Αθηνών που αντιμετωπίσαμε θέματα τα οποία δεν περιμέναμε ότι θα αντιμετωπίσουμε. Είχαμε την ψυχραιμία να τα λύσουμε και να τα συζητήσουμε. Να πω κάτι. Ναι. Να πω κάτι. Ναι. Κι άμα είναι μετά κόφτε δηλαδή. Το μαγαζί πρέπει να πάει μόνο του. Δεν μπορεί να πάει τίποτα μόνο. Καλά. Εμείς δεν μπλεκόμαστε. Ένα σύλλογος μόνος του. Δεν μπλεκόμαστε. Κάνουμε τη δουλειά εδώ, ρε φίλε. Πρέπει. Το μεγαλύτερο λάθος. Εδώ μην συζητάμε τόση ώρα. Δεν ισχύουμε τον τάτσο. Αυτό το λες τώρα είναι το διαλύμα. Όλο το καλύτερο. Όχι. Ναι, εντάξει, πλάκα. Το καλύτερο πράγμα θα ήταν να είχε 10 μαγαζιά η Αθήνα και να ήταν 10 σύλλογοι. 10 σύλλογοι. Πώ να το πω, 10 ομάδες. Δεν θα βγάζει κάτι. Όχι 10 ομάδες, 10 σύλλογοι. 10 σύλλογοι. Ναι. Αν είχε 10 μαγαζιά, θα ήταν καλύτερα να έχει μαγαζιά στις ομάδες, όχι πίσω στους λόγους. Ναι. Οι ομάδες είναι αυτές που δίνουν έσοδο στους λόγους. Φτιάξε ομάδες. Όχι, να έχει 10 μαγαζιά και 3 σύλλογους. Εσύ είσαι ένα σύλλογο, σαν μαγαζί, όχι, με 10 ομάδες. Μπορεί να είχα 10 μαγαζιά και 3 σύλλογους. Αυτό θα ήταν κέρδος για το πελάκι. Και γιατί και εσύ δεν θα είχαν έσοδα, γιατί θα είχαν περισσότερους πέφτες. Θα μεγαλώναν τα μέλη. Δεν θα είχαν θέμα να στείλουν εθνική ομάδα στο Τόκιο αυτή τη στιγμή. Πολλά, πολλά οι πολλοί σύλλογοι, λάθος. Πρέπει να μην το όπα και πριν. Μαζεύεις, δεν απλώνεις. Αυτό. Έτσι είναι. Και να πω και εγώ ότι εδώ, ότι η στρατηγική δική μας ήταν ξεκάθαρη από την αρχή που ασχοληθήκαμε με το σπορ. Και αυτή θα είναι και όλες οι κινήσεις τακτικής μας είναι πάντα σε αυτή τη στρατηγική. Αυτό είναι. Το μαγαζί, θα σεβόμαστε αυτά που βρήκαμε. Το μαγαζί, προσπαθούμε να τα ενισχύσουμε. Έτσι, δεν ανακατευόμαστε με τις δουλειές. Πίσω γύρισμα. Το μαγαζί είναι εδώ. Θα υπάρχει. Θα είναι το. Για μένα το μαγαζί το Darts έχει γίνει πια και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για το Darts. Για μένα. Θεωρώ ότι το βελάκι θα το αναπτύξουμε κι άλλο. Έχουμε και άλλα σχέδια. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε συλλόγους, δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε πολιτική, δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε παράγοντες στον Darts. Ναι. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε το βελάκι, πρέπει. Γιατί είναι ένα. Να δώσουμε τις ιδέες μας, έτσι. Ναι, τις ιδέες σας δίνουμε. Τουρνουά Αρχαρίων, όταν ξεκινήσαμε το 21. Οργανώνουμε τουρνουά. Για μένα πρέπει. Ναι. Γυναικών Αρχαρίων, όταν ξεκινήσαμε το 21. Παιδικά πάρτι, ξεκινήσαμε το 21. Σωστά, φίλε. Έρχονται άνθρωποι για να το πάρουν το παιδιό τους. Πράγματα που ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια. Για να ανοίξουμε το target group του μαγαζιού και μαζί με το καλό των Darts να βρούμε και πράγματα εμείς τα οποία κάνει το μαγαζί, τα οποία θα έπρεπε να το. Και, το, και κάθε άλλο μαγαζί, ναι. Γιατί για να μην λέμε μαλακές, έχει γίνει και από το άλλο μαγαζί. Γιατί ναι. Είναι δύο μαγαζιές στην ουσία αυτή τη στιγμή. Ναι, λες για τον Αντώνη, για τον Γκέιμον. Μόνο εσύ και ο Αντώνης. Να πω εδώ, διαχωρίζω γίνονται το Darts Club στρατηγικά με το Γκέιμον στρατηγικά. Είναι το ένα άκρο με το άλλο. Η δικιά μας στρατηγική είναι διαφορετική. Και αντιμετωπίζουμε το χώρο με διαφορετική στρατηγική εντελώς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, με αυτό που σου λέω εγώ. Τα κάνει εγώ τέλεια λέω, τον Γκέιμον αυτά που κάνει. Τέλεια και ότι, μπράβο και χαιρόμαστε. Εγώ λέω ότι κανένα άλλο δεν έχει ασχοληθεί. Αλλά εμείς έχουμε άλλες απόψεις. Κανένα άλλο μαγαζί δεν έχει ασχοληθεί. Είτε έχει 2 στόχους, είτε έχει 7, είτε έχει 8, είτε έχει 5. Μόνο εσείς και ο Αντώνης ασχοληθήκατε. Ναι. Το πώς το αντιμετωπίζετε εσείς και πώς το αντιμετωπίζει ο Αντώνης είναι άλλο θέμα. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Αυτά που κάνετε εσείς θα έπρεπε να τα κάνει ο σύλλογος. Ο κάθε σύλλογος. Δηλαδή, θα έπρεπε ο Νίκας, ξαναλέω ο Νίκας, τι να κάνω, αυτός είναι εδώ πέρα τώρα μπροστά, το λέω έτσι σαν το επιτίθομαι, ο Νίκας, ο κάθε Νίκας που έχει ένα σύλλογο, θα έπρεπε αυτός να διοργανώνει τουρνουά, θα έπρεπε να διοργανώνει. Εντάξει, κάνει ο Σιντελ. Κάνει τα ατομικά, τα ομαδικά. Κάνει τα ατομικά και τα ομαδικά τα απλά. Απλά έκανε ο Σιντελ. Θα έπρεπε αυτό να προωθεί το άθλημα. Δεν μπορεί να κάνει το άθλημα. Άκουσε με, άκουσε. Το καταστατικό σου
το δικό σου είναι να πουλάς μπύρες και μεζέδες. Το καταστατικό του Σιντέλ είναι να προωθεί το άθλημα. Έχεις δει να προωθεί κανένα άθλημα ο Σιντέλ ή ο δικός μας ή ο Πανελλήνιος? Ναι, προσπαθούν. Από πού προσπαθούν, ρε? Πες μου μία προσπάθεια. Μία προσπάθεια θέλω να μου πεις που έχει κάνει μόνος. Ας μιλήσω ο Σαρόπουλος, γιατί εγώ δεν είμαι. Βάλε μία τελεία. Που έχει κάνει μόνος στο σύλλογο. Βάλε μία τελεία. Άκουσε με λίγο. Αυτό που λες. Και εσύ. Αυτό που λες είναι σωστό. Δεν μπορεί να κάθε ένα σύλλογο να διοργανώνει κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο. Δεν είναι παρά διοργανώνει. Δεν μπορεί καν μαγαζί. Άκουσε με λίγο. Βάλε μία τελεία, είπαμε. Βάλε μία τελεία. Εμείς εδώ έχουμε και ένα ρόλο. Πέραν τη συνεργασία που έχουμε με τους συλλόγους, να κάνουμε και με τον Νάθρο για τους πελάτες μας. Ντάρτς. Που δεν έχει να κάνει ο σύλλογος με αυτό. Μα και δεν έχει επίσης να κάνει. Ναι, άκουσε με λίγο. Δεν μπορεί. Όταν λες εσύ αυτά που κάνει το τέσσερα να κάνει, δεν μπορεί να τα κάνει. Εμείς εδώ πέρα δεν μπορεί να ασχολείται κάθε ομάδα σύλλογος. Έχει να κάνει τις. Ο σκοπός στο καταστατικό το λέει. Το καταλαβαίνεις. Ναι. Στο καταστατικό λέει ο σκοπός του συλλόγου είναι να προωθήσει τον Ντάρτ και να φέρει κόσμο. Και μπορώ εγώ να περιμένω. Πες μου εσύ μια φορά. Θα το κλείσω τώρα, θα κάνει κατακρίδα ο Ζαχαρόπουλος και θα το κλείσουμε. Πες μου μια φορά που το έχει κάνει ο σύλλογος και θα σου πω εγώ. Ένα σύλλογος που το έχει κάνει αυτό. Αυτό που λέει το καταστατικό του. Όχι εσύ τι κάνεις. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις. Δεν μπορεί ο σύλλογος. Δεν μπορεί ο σύλλογος να κάνει αυτό που λέει το καταστατικό. Δεν μπορεί ο σύλλογος πέρα. Του πρωταθλήματος που κάνει και των ατομικών που κάνει να κάνει κάτι παραπάνω. Γιατί τα μαγαζιά πρέπει και εκείνα να διοργανώνουν και δικά του τουρνουά. Δεν μου λες. Δεσμεύσει. Ωραία, μισό λεπτό. Όταν κάνεις εσύ κάτι Σάββατα πρωί, κάτι Κυριακές πρωί, κάτι Κυριακές απόγευμα, με κάτι αμαία, με κάτι τέτοια που έχουμε έρθει εδώ, με κάτι τέτοια, με κάτι παιδάκια. Αυτή είναι ουτοπολία δικιά μας. Έπρεπε να είναι του συλλόγου. Έχουν βοηθήσει και οι συλλογικές. Έχουν βοηθήσει οι συλλογικοί πάρα πολύ. Ξέρετε, Κωστά, μην λέμε μαλακιά. Έχουνε. Μου λες ότι αν μπορεί ο σύλλογος ή όχι. Έχουν βοηθήσει. Έχεις δει κανένα σύλλογο να διοργανώνει αυτός. Όχι, στις περιπτώσεις που ανέφερε. Πες δεν έχουν χώρους, μαλακά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Ρε, πες μου ένα σύλλογο που έχει έρθει. Που έχει έρθει και σου έχει πει. Θα κάνω αυτό. Μην φωνάζει. Συνέντευξη δίνουμε, ηρέμησε. Τι, μαμά μου λέτε τρέλες τώρα. Είπα να μιλήσουμε αυτό για συνέντευξη. Πού να είσαι έτσι. Να ακούσουν τα πράγματα είναι το θέμα. Να καταλάβουν. Πώς θα πάνε μπροστά, Βελέκη. Έτσι, έδωσες παραδείγματα. Εσύ. Τα οποία ο σύλλογος θα ακολουθεί στο μαγαζί. Τι ακολουθεί, ακολουθεί εσένα, αυτό σου λέω. Υπάρχουν παραδείγματα που εγώ ακολουθώ του συλλόγου. Για πες ένα. Σου είπα. Το πρωτάθλημα που διοργανώνει δεν μπορεί να το διοργανώσει. Το πρωτάθλημα είναι πρωτάθλημα. Τα ατομικά που διοργανώνει δεν μπορεί να το διοργανώσει. Μα είναι δικά, μα πρέπει να τα διοργανώσουν. Πρέπει, όμως. Πώς πες με εσύ, το καταστατικό ξαναλέω, λέει την προώθηση. Α, φάμε τώρα για να ξεκολλήσω. Πες μου μία φορά που προώθησε τον Τζάρτ το Σιντέλ. Ή το. Έχει γίνει. Πες μου μία φορά. Έχουν γίνει προσπάθειες. Πού, από σένα. Όχι, ρε μαλάκα, και το από σένα. Και λέω, ναι, είμαι κι εγώ εδώ. Δεν ήταν ο σκοπός. Άσε με ρε Ζαχαρόπουλε. Κανένας δεν ασχολείται με τον Ντάρτ. Δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται κανένας με τον Ντάρτ. Κανένας δεν γουστάρει. Θέλουν να πάρουμε τα λεφτά, να πάμε στην Ιαπωνία και καλά κρασιά. Δεν είχα σκοπό να κάτσω εδώ και να συζητήσω να κρίνω τους συλλόγους. Έκανες λάθος τοποθέτηση αυτή τη στιγμή. Ο λόγος που κάτσαμε εδώ πέρα. Πρέπει να τα ακούσουν αυτά. Όχι, δεν είναι λάθος. Πρέπει να τα ακούσουν αυτά. Θα μπορούσες να μου το πεις, να σου κάνω μια συνέντευξη κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή παρενέβης και έβγες πράγματα τα οποία δεν ήταν ούτε θέμα τη συζήτηση που ήθελα να κάνω, ούτε να κατακρίνω εγώ και να κρίνω συλλόγους, ούτε να κρίνω τη συμμετοχή τους και την αύξηση των εσόδων τους. Εδώ είχαμε πει να συζητήσουμε για θέματα των darts, τα οποία δεν συζητήσαμε. Δεν συμφωνώ μαζί σου ότι οι σύλλογοι δεν δουλεύουν. Δεν έχουν όλη την ώρα και το χρόνο να τρέξουν και να ασχοληθούν με ένα πράγμα το οποίο είναι εθελοντικό. Εθελοντικό, ναι. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί. Ο εθελοντισμός απαιτεί κάποιες θυσίες. Δεν μπορεί να τις κάνεις στην εποχή που ζούμε και με τις ρυθμούς που έχουμε όλοι. Βλέπετε και εγώ, δεν μπορώ να βαίνω να είμαι στο μαγαζί συνέχεια. Ο οποίος όμως έχει απαιτήσεις, αυτός που κάνει το. Οι απαιτήσεις υπάρχουν παντού.
Ο σύλλογος κάνει, έχει ένα συγκεκριμένο. Άστε τι λέει το καταστατικό. Αυτός, ο όχι, καταστατικό είναι, αυτός που είναι μπροστά δεν φεύγει. Ρε, σταματήστε το. Είναι ατέρμονη συζήτηση. Κάτσε εκεί να κάνει μια κατακλίδα, να την κλείσουμε. Να φάμε τις γαμμένες τις κρέπες, γιατί να τελειώσει ποτέ. Όχι, δεν έκανες, εντάξει. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σαν απολογισμό για το Βελάκι και για το τι κάναμε τόσα χρόνια, δεν θεωρώ ότι έχουμε στερήσει κάπου. Εάν στερήσαμε και αν κάποιοι έχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί είχαν στην πορεία διαφορετικές απόψεις και γιατί αντιμετωπίσαν προβλήματα σε τουρνά τα οποία δεν περιμέναμε ότι θα αντιμετωπίσουμε, θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που συζητάνε μαζί μου σε καλό επίπεδο, όλοι οι πρόεδροι καταρχήν και παλιοί παίχτες και καινούργοι και παλιοί. Και ο Σπυριχώς, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, έχει διοργανώσει τουρνουά εδώ πέρα σε εμάς και να συνεχίσει να διοργανώνει. Υπάρχουν λοιπόν άτομα τα οποία πέραν των συλλόγων βοηθάνε στο να αναπτύξουν το Βελάκι. Εγώ το μόνο που μπορώ να αποσχεθώ είναι ότι το μαγαζί αυτό θα συνεχίσει με το ίδιο ύφος. Δεν θα υστερήσει πουθενά. Δεν μπορεί να το μεγαλώσω δυστυχώς. Οι Δευτέρες μπορεί να έχουν γίνει λίγο στριμωγμένες για κάποιους, αλλά για μένα, έτσι πως έχω δει, θυμόμουν αναπολώντας παλιές Δευτέρες που ήμασταν δύο και τρεις ομάδες εδώ μέσα. Και μία. Και μία κάτι φορά. Καλά, έχει γίνει και φέτος δύο και τρεις ομάδες εδώ μέσα. Αλλά βλέποντας τις Δευτέρες που βλέπω φέτος, εγώ τις χαίρομαι περισσότερο. Και περισσότεροι παίχτες το χαίρονται περισσότερο. Υπάρχει περίπτωση να κάνεις δεύτερο darts club? Όχι, δύσκολο, πολύ δύσκολο. Θα δούμε αργότερα αυτό, να το δούμε. Δεν είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Τώρα δεν, που... δεν είναι η εποχή αυτή τη στιγμή. Υπήρχε μια δυνατότητα στην αρχή με το μαγαζί εδώ δίπλα, δεν ευδοκίμησαν συμφωνίες. Εκεί θα μιλάγαμε σε άλλο επίπεδο τώρα, βέβαια. Ίσως να το μετάνιωσα κιόλας. Αλλά... Κοίταξε, την εποχή που θα γινόταν, ίσως να ήταν πάρα πολύ κακή κίνηση. Ναι, αλλά μπορεί να ήταν τότε, αλλά τώρα απεδείχθηκε ότι θα ήταν μια κίνηση, η οποία αν είχε γίνει, θα μιλάγαμε διαφορετικά αυτή τη στιγμή. Αν άντυχε. Δεν νομίζω ότι θα το άφηνε να μην αντέξει. Είναι αυτό που έλεγα και στον Παναγιωτάκη πριν. Βάζεις κάτω τα έσοδα και τα έξοδά σου και κάνεις ρυθμίσεις όσο μπορείς. Δεν θα το συζητήσω τώρα, ίσως να το έχω μετανιώσει, αλλά θα μιλάγαμε σε άλλα επίπεδα αυτή τη στιγμή. Και στο κομμάτι του ντάρτς και στο κομμάτι του σπορκαφέ. Και σε άλλους τζίρους. Ίσως να μετάνιωσα που δεν ασχολήθηκα, αλλά εντάξει, δεν, στη ζωή δεν πρέπει να μετανιώνουμε πάντα. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Εγώ θα πω ότι οι επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι αυτές που δεν χωράνε τη δουλειά και έχουν δουλειά. Και όχι αυτές που είναι άνετες και θα έπρεπε να έχουν και άλλη δουλειά για να μην χωράνε. Αυτή είναι μία άποψη επιχειρηματική. Εδώ έχουμε πει ότι δεν λειτουργούμε πάντα επιχειρηματικά. Ναι. Σκέψω τώρα με το πρόβλημα που υπάρχει με τις ομάδες και τους στόχους. Ναι. Να είχαμε από άλλους 8 στόχους ή με το πρόβλημα που έχουμε στο σπορ καφέ σε κάποιες περιπτώσεις. Διπλάξω το διπλό μαγαζί, είναι διπλάξω. Δεν, δύο κολλητά μαγαζιά δεν διπλάξω. Σου είπα, εντάξει, εκεί διαφωνήσαμε. Εγώ ίσως έχω μετανιώσει. Ναι. Θα δεις ότι το Βελάκι θα αναπτυχθεί κι άλλο. Οι ομάδες θα γίνουν περισσότερες. Μακάρι. Και δεν θα έχουμε μαγαζιά να τα τοποθετήσουμε. Μακάρι. Το μόνο μαγαζί που βρίσκω εγώ είναι στα Βόρεια Προάστια. Δηλαδή, ομάδες και παίκτες των Νοτιών Προαστίων δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στον Αντώνη ή στα Βρυλίζια, τα οποία έχουν τους χώρους, έχουν αρκετούς στόχους, αλλά είναι μακριά. Στα Νότια Προάστια, αν εξαιρέσει εμάς και τον Αποστόλη, μπορεί να βγουν και άλλα μαγαζιά. Μπορεί να ανοίξουν και άλλα μαγαζιά. Φημολογείται ότι θα ανοίξουν μαγαζιά. Μακάρι. Μακάρι αρκεί να ανοίξουν με τις προδιαγραφές όμορφα, ωραία, σωστά και να σεβαστούν το χώρο του ντάρτς. Το θέμα είναι ότι οι μαγαζιά που ασχολούνται με τα ντάρτς κλείνουν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ανοίξουν μαγαζιά. Γιατί εμείς εδώ προσπαθούμε εκτός από την τάση να κάνουμε και ένα μαγαζί το οποίο είναι και σπορ καφέ και άλλα πράγματα. Αν δεν είχαμε και τα υπόλοιπα, εννοείται. Δεν μπορεί να αντέξει ένα μαγαζί τάση. Πώς να αντέξει. Δεν έχει τις δυνατότητες
να καλύψει όλα τα έξοδα τον Τάτσο, όχι βέβαια. Δεν είναι μια κοινότητα η οποία θα μπορέσει να σε καλύψει. Δεν είναι bowling, δεν είναι μπιλιάρδο. Ναι. Είναι μια μικρή κοινότητα. Είναι μια μικρή κοινότητα. Και... εμείς τη μεγαλώσαμε όσο μπορούσαμε. Μακάρι και άλλοι. Και αυτό θα κάνουμε, ρε φίλε. Να τη μεγαλώσουν κι άλλοι. Εγώ, εσύ, στα τρία χρόνια πόσο είσαι εδώ. Ναι. Τρία χρόνια περίπου. Αν βάλει τον κόσμο που έχουμε τραβήξει και τις συνδρομές από αυτούς που έχουν υποφεληθεί οι σύλλογοι, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Μακάρι και όλα τα μαγαζιά να το κάνουν αυτό. Μακάρι. Μακάρι. Έτσι, αυτή είναι η φάση. Θες να πεις κάτι για επίλογο? Όχι, όχι, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος γενικά. Εγώ επιμένω ότι έτσι πρέπει να πορευτούμε. Δεν θεωρώ ότι τα δυσυλλογικά πρέπει να αλλάξουν το ύφος τους. Πιστεύω στην εθνική ομάδα πάρα πολύ, τη στήριξα την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσω να τη στηρίζω. Γιατί δεν μπορεί να έχεις ένα άθλημα, να το λες άθλημα, να διοργανώσεις πρωταθλήματα, να υπάρχει αντιπαλότητα και ανταγωνισμός υγιής βέβαια κάθε Δευτέρα, να κάνεις ατομικά και να μείνεις εθνική ομάδα. Αγίνεται. Χάνεις ακόμα... από την έγκλη. Χάνεις από την έγκλη. Ακόμα και στην Ιαπωνία, ακόμα και στη γη του Πυρός να γίνει το τουρνά, θα πρέπει η εθνική ομάδα με τη σημαία της να είναι εκεί. Εγώ, όσο μου περνάει από το χέρι μου, θα στηρίξω για να είναι εκεί που πρέπει να είναι. Μπράβο. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλή επιτυχία.